Για το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού στην γειτονική Τουρκία θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, με έναν άνθρωπο που ασχολείται πολύ με θέματα που σχετίζονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τα όσα συμβαίνουν στα Βαλκάνια. Με χαρά, μέσω Skype, θα συνδεθούμε με τη Βόρεια Ελλάδα για να καλησπερίσω στο δελτίο μας τον κύριο Νίκο Παούνη, τον διεθνολόγο. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Παούνη. Καλησπέρα. Να είστε καλησπέρα καλά. Στους τηλεθεατές σας και σε να είστε εσάς. Καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, πώς κρίνετε αυτή την επίσκεψη αρχικά, έτσι και μόνο που αποφάσισε ο κύριος Τσίπρας να πει ναι, να αποδεχτεί την πρόσκληση του Ερντογάν? Ναι. Ξέρετε, το ερώτημα είναι εάν θα πρέπει να συνομιλούμε με την άλλη πλευρά του Αιγαίου, με την Τουρκία. Κατά την προσωπική μου άποψη, το έχω διατυπώσει πολλές φορές, όσο συχνότερα ερχόμαστε σε επαφή με τη γειτονική χώρα, θέτουμε νέες δικλείδες ασφαλείας και απομακρυνόμαστε από ένα απεφικταίο γεγονός. Ο κύριος Τσίπρας πήγε στην Τουρκία. Βεβαίως, κάθε φορά που θα πηγαίνουμε στην Τουρκία χρειάζεται να γίνεται ειδική προετοιμασία, ναι. Διότι υπάρχει περίπτωση να μας τεθούν ζητήματα άβολα, όπως για παράδειγμα η παρουσία των στρατιωτικών δυνάμεων στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, το οποίο είναι ένα πάγιο αίτημα της τουρκικής πλευράς να απομακρυνθούν από εκεί. Συνεπώς απαιτείται προσοχή και προετοιμασία. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας πηγαίνει στην Άγκυρα και στην Κωνσταντινούπολη. Είχε σήμερα επαφές με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και μια άτυπη συνάντηση με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Γιλντιρή. Εκεί ακολουθήθηκαν δύο ατζέντες, θα μου επιτρέψετε να πω έτσι, παράλληλες. Η Τουρκία έθεσε τα δικά της ζητήματα, τα πάγια αιτήματα σε σχέση με τη μουσουλμανική μειονότητα, με το ζήτημα των 8, με τα εναέρια καθεστώτα και τα θαλάσσια και για μια γενικότερη διευθέτηση. Η Ελλάδα έθεσε και τα δικά της ζητήματα σε σχέση με τη Χάλκη και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά εθεροβάμονες από μια τέτοια επίσκεψη. Θεωρούμε ότι απλώς οι δύο πλευρές και πάλι έθεσαν τα γνωστά ζητήματα και στα ζητήματα υψηλής πολιτικής δεν προέκυψε κάποιο αποτέλεσμα. Υπήρξε όμως αποτέλεσμα. Και ευτυχώς δεν είχαμε και κανένα πρόοπτο, γιατί νομίζω ότι ο κύριος Ερντογάν είναι απρόοπτος πολλές φορές και ναι. Τον έχουμε δει με αρχηγούς κρατών και να, δεν ξέρω, και να τους δυσκολεύει και να δημιουργεί αμηχανία και να βάζει θέματα που δεν είναι στην ατζέντα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν φάνηκε να υπάρχει κάποιο απρόοπτο ή τουλάχιστον κάποιο αρνητικό στοιχείο. Πολύ σωστά. Και πολύ σωστά. Σημειολογικά νομίζω ότι σημαίνει πολλά να πάει πρωθυπουργός της Ελλάδας σε κάποιες περιοχές που δεν είχε πάει εν ενεργεία πρωθυπουργός δεκάδες χρόνια τώρα και σε σημεία όπως είναι η Αγία Σοφιά ή η σχολή της Χάλκης. Και επίσης δεν κατέθεσε και στο μαυσολείο του Κεμάλ το καθιερωμένο στεφάνι από το πρωτόκολλο. Και αυτό έχει τη δική του σημειολογία. Ο κύριος από την άλλη, βέβαια, είναι πολλοί και αυτοί που ασκούν κριτική, όπως και η Νέα Δημοκρατία, που λέει ότι ναι. Δεν ήταν σωστά προετοιμασμένη αυτή η επίσκεψη. Έπρεπε να είναι καλύτερα προετοιμασμένη. Θα σας πω, θα σας απαντήσω. Να σας δώσω μόνο το εξής. Να σας δώσω το εξής στοιχείο, ότι θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα την συνάντηση των κυρίων Ακάρ και Αποστολάκη, των δύο Υπουργών Εθνικής Άμυνας. Αυτό προέκυψε από τις χθεσινές συναντήσεις. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι αυτό είναι θετικό. Μπαίνουν επιπλέον δικλείδες ασφαλείας για ατυχή περιστατικά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Πριν από 3-4 ημέρες, ένα τουρκικό αεροσκάφος έχασε την ισχύ του, έσβησε ο κινητήρας του στη διάρκεια μιας παραβίασης. Και ξέρετε ποιο θα ήταν το πρόβλημα? Εάν αυτό το αεροσκάφος έπρεπε ο χειριστής του να το εγκαταλείψει, ποιος θα έκανε την επιχείρηση έρευνα και διάσωσης στο Ανατολικό Αιγαίο? Η Τουρκία θεωρεί ότι πρέπει να την κάνει ίδια και εμείς θεωρούμε ότι είναι στον δικό μας ζωτικό χώρο, στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, εντός της κυριαρχίας μας και θα πρέπει να την κάνουμε εμείς. Θα μπορούσε να προκύψει δηλαδή πολύ εύκολα μια κρίση. Mm. Αυτά αποφεύγονται με συνεχείς επαφές και με δικλείδες ασφαλείας και με την υποδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης, τα οποία θα τεθούν στη συνάντηση των κυρίων Ακάρ και Αποστολάκη του αμέσως προσεκτικού στο παρελθόν. Στο παρελθόν, αυτές οι επαφές και κάποιες κουμπαριές δεν μας βοήθησαν ιδιαίτερα. Ναι, τα μέτρα όμως οικοδόμησης εμπιστοσύνης, Γιλμάζ Παπούλια του 1988, μέχρι και την κρίση των ημείων είχαν αποδώσει. Mm-hmm. Στη συνέχεια θα καταρρεύσουν. Δηλαδή, εξαγοράζουμε ενδεχομένως χρόνο, θα μου πείτε. Αλλά και αυτό έχει την θετική του σημασία. Αυτό το οποίο όμως είπατε για τον κύριο Ερντογάν, ότι τήρησε ένα χαμηλό προφίλ στην προκειμένη περίπτωση, η πεποίθηση την οποία έχω
σήμερα, το σκέφτηκα και εγώ και νομίζω ότι ο κύριος Ερντογάν αυτή τη στιγμή έχει κατά νου όχι μόνο τις εκλογές τις οποίες έχει στις 31 Μαρτίου, αλλά κυρίως ότι ενδέχεται η τουρκική οικονομία το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να περάσει άλλη μια φάση κρίσης αντίστοιχη της νομισματικής του καλοκαιριού, ναι. Και έχει ανάγκη να διατηρεί καλές σχέσεις με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία, στην οποία υπολογίζει πολύ εξαιτίας ότι το 45% των τουρκικών εξαγωγών κατευθύνεται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν ο κ. Ερντογάν αυτή τη στιγμή επιδιώκει μια νυφαλιότητα. Επιπλέον έχει ανοιχτό το ζήτημα της Συρίας. Εκεί, ξέρετε, έχει πάρει βεβαίως ό,τι ήθελε. Είναι ζήτημα χρόνου να πάρει και την ζώνη, την αποστρατικοποιημένη ζώνη βάθους 15 έως 20 χιλιόμετρων. Κατά τα άλλα όμως ο νους του αυτή τη στιγμή είναι στην οικονομία και έχουν πληθύνει και πάλι τα διεθνείς δημοσιεύματα ότι ενδεχομένως να ταλανιστεί το επόμενο χρονικό διάστημα με μια νέα νομισματική κρίση. Μάλιστα. Τα παρακολουθούμε με πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά και προς την Ανατολή και προς το Βορρά. Θέλω ένα σχόλιο σας, μιας και έχει περάσει και από την Ελλάδα η Συμφωνία των Πρεσπών. Ξέρω πόσο ασχολείστε με το συγκεκριμένο ζήτημα και τι γνώσεις έχετε. Τα Σκόπια από τις 15 Φεβρουαρίου θα ονομάζονται Βόρεια Μακεδονία. Έχουν ουσιαστικά πιάσει και καρέκλα τώρα στο ΝΑΤΟ. Υπολείπονται κάποια βήματα για να ενταχθούν. Πώς βλέπετε αυτές τις εξελίξεις? Σωστά. Να σας δώσω λίγο τα γεγονότα πρώτα. Σήμερα υπογράφτηκε το πρωτόκολλο εισδοχής. Η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα η οποία θα επικυρώσει την εισδοχή της χώρας μέσα από το Εθνικό της Κοινοβούλιο. Θα ακολουθήσουν άλλες 28 χώρες στο σύνολο. Και τελευταία θα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σήμερα μάλιστα στο ΝΑΤΟ που υπογράφηκε το πρωτόκολλο, τα Σκόπια θέλησαν να έχουν έτσι μια δυναμική εμφάνιση ως την πρώτη τους ημέρα και ζήτησαν να ενταχθούν δυνάμεις τους στο απόσπασμα του Αφγανιστάν. Θέλουν δηλαδή άμεσα να έχουν μια άμεση εκπροσώπηση εκεί. Και ο κύριος Ζάιφ έκανε μια σε πανηγυρικό τόνο δήλωση ότι διασφαλίσαμε τη σταθερότητα στο εσωτερικό της χώρας μας. Τώρα όσον αφορά τη Συμφωνία των Πρεσπών, σας τα είχα πει και πέρυσι ότι είναι ένα θετικό βήμα για την εξομάλυνση των σχέσεών μας. Όλο το πρωτόκολλο αυτό, όλο το προσύμφωνο έχει και αρνητικά, έχει όμως και πολλά θετικά. Ήταν ένα ζήτημα το οποίο είχαμε χάσει από πολύ παλιά, από το 43 υφίστατο αυτή η ταυτότητα. Παίρνουμε πίσω ένα όνομα σε ένα μεγάλο ποσοστό όχι καθολικά. Διασφαλίζουμε το απαραβίαστο των συνόρων και την αποσχέτισή τους με το αρχαιομακεδονικό παρελθόν. Θα αυτοπροσδιορίζουν ως ένα σύγχρονο μακεδονικό έθνος. Η Συμφωνία των Πρεσπών θα φανεί και θα κριθεί σε βάθος χρόνου. Κατά την προσωπική μου εκτίμηση θα εξομαλυνθούν οι διμερείς σχέσεις και θα αναπτυχθούν δεσμοί φιλίες σε βάθος χρόνου και κυρίως μετά τις αλλαγές οι οποίες θα επέλθουν στα σχολικά εγχειρίδια και ως προς αυτό υπάρχει πάντοτε ένα επίκαιρο παράδειγμα των μεταβολών που υπέστησαν οι διμερείς σχέσεις Γερμανίας και Γαλλίας μετά τις αλλαγές στα σχολικά εγχειρίδια μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και στη συνέχεια θα προκύψει και η Ένωση Άνθρακα-Χάλιβα και σήμερα οι δύο χώρες αποτελούν το σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 1914, αν το λέγαμε αυτό, κυρία Παρασκευά, θα μας περνούσαν τουλάχιστον για διαταραγμένες προσωπικότητες. Σήμερα όμως οι δύο χώρες είναι ο σκληρός πυρήνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν ξεπεράσει όλα τα προβλήματα του παρελθόντος. Αυτά προέκυψαν με συγκεκριμένα βήματα και αντίστοιχα βήματα κάνουν οι δύο χώρες μέσα από τη Συμφωνία των Πρεσπών για πλήρη εξομάλυνση. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Παγωνή, για τη συζήτηση που είχαμε απόψε και για το σχολιασμό των θεμάτων. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια από την όμορφη Μακεδονία. Θερμές ευχαριστίες. Χαιρετισμούς. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο. Με χαρά θα καλησπερίσω τον κύριο Γιώργο Κοντρονιά, πρώην δήμαρχο και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, μιας και προηγήθηκε ο διεθνολόγος ο κύριος Παούνης, που είναι και στη σύνδεσή μας από τη Μακεδονία και από τη Θεσσαλονίκη, τον είδαμε να έχει και μια θετική άποψη για τις κινήσεις και προς το Βορρά και προς το Νότο. Διάβαζα νωρίτερα το απόγευμα ότι η Νέα Δημοκρατία τάσεται αρνητικά για την επίσκεψη του κ. Τσίπρα στην Τουρκία και λέει ότι ήταν μια επίσκεψη που δεν ήταν καλά προετοιμασμένη. Δεν έπρεπε να πάει, λέτε? Κοιτάξτε, καταρχήν θα συμφωνήσω με τον προηγούμενο ομιλητή, συνομιλητή σας,
ότι το να υπάρχουν διεύλοι επικοινωνίας με την Τουρκία είναι απαραίτητο. Mm-hmm.